αστίζει κυρίως την περιφέρεια, ναι, και εμάς. Ναι. Ξεχνάμε, υπάρχουν ολόκληρες περιοχές στη Θεσσαλονίκη που ζούσαν από τον τουρισμό των όμορων χωρών και αυτό πρέπει τώρα να το αναβιώσουμε. Σχεδιάζουμε και σε αυτή την κατεύθυνση κάποια πράγματα. Σχεδιάζουμε ένα μεγάλο γαστρονομικό φεστιβάλ τέλη Νοεμβρίου με σκοπό να αναδείξουμε και να προωθήσουμε την τοπική κουζίνα και στις γειτονικές χώρες. Μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ τα διεθνή φεστιβάλ που συμβαίνουν στην πόλη, όπως είναι αυτό της Διεθνούς Διεθνής Βιβλίου, που είναι πολύ σημαντική. Και θέλουμε πάντα, ας πούμε, του χρόνου είναι... Υπάρχει ένα ολόκληρο πρόγραμμα από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού που λέγεται Θεσσαλονίκη Σταυροδρόμου Πολιτισμού. Αυτό κάθε χρόνο έχει αφιέρωμα σε μία περιοχή. Του χρόνου είναι τα Βαλκάνια και η Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ας πούμε, είναι μία περιοχή που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και εμείς είμαστε πρόθυμοι να συγχνοτιστούμε και να ενταχθούμε σε αυτό το πρόγραμμα του Υπουργείου, ακριβώς για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε τουρίστες από την περιοχή. Όταν ακούω Θεσσαλονίκη, πρωτεύουσα της Μεσογείου, των Βαλκανίων, των αυτών κλπ. Μεγάλα λόγια βερμπαλιστικά. Με πιάνει λίγο πανικός και λίγο τρόμος. Γιατί λέω, αμάν μας κορδεύουν εδώ τώρα. Ξέρετε, όλες οι πρωτεύουσες της Ευρώπης, ακόμα και των Βαλκανίων, έχουν μια ιστορία, ούτως ή άλλως. Εμείς και έχουν και μια υποδομή. Εμείς δεν έχουμε ούτε καν υποδομή. Δηλαδή, λέω τώρα που ερχόμουν και σας το είπα προηγουμένως, ότι φρακάρισε η πόλη γιατί, ξέρω, οι χίλιοι άνθρωποι κάναν μια διαδήλωση και έξαν τη Τσιμισκή και από εκεί την Βενιζέλο και έξι πόλεις. Δηλαδή αυτά δεν τα συναντάμε. Όχι ότι δεν υπάρχουν έξω διαδηλώσεις και εκδηλώσεις τέτοιου είδους. Αλλά όταν θα έρθει ένας τουρίστας και πάρει ένα ταξί, ένα λεωφορείο, ποιο λεωφορείο τώρα θα πάρει, ο Θεός, έτσι, να το φυλάξει, και πάει να πάει κάπου και τον κλείνει το λεωφορείο, είναι μέσα εκεί μισή ώρα για να πάει 500 μέτρα πιο κάτω ή 1000 μέτρα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό έχει φοβερό αντίκτυπο σε αυτόν ο οποίος θα γίνει. Εμείς θέλουμε να γίνει πρεσβευτής, δεν θα το θέλουμε μόνο για φέτος, το θέλουμε για του χρόνου και τον επόμενο. Έχετε δίκιο. Ήταν το πρώτο πράγμα που μας υπόθηκε σαν αδίκηση από τους διάφορους φορείς της πόλης και κυρίως της τουριστικής, ήταν ότι θα έπρεπε πρώτη μας ενέργεια να είναι να νοικοκυρέψουμε την πόλη. Ναι. Αυτό το γνωρίζουμε και εκεί στοχεύουμε. Σαφώς πρέπει πρώτα απ' όλα να νοικοκυρέψουμε την πόλη, να την καθαρίσουμε, να την κάνουμε βιώσιμη, να ευχάριστη και ούτω καθεξής. Αυτό όμως, αυτή τη στιγμή, αυτό που έχουμε αντιληφθεί είναι ότι δεν μπορούμε να το καταφέρουμε απλά μόνοι μας. Δηλαδή, σε αυτό, είπατε προηγουμένως, αναφερθήκατε στα επεισόδια και στους φιλάθλους και όλα αυτά που κακοποιούν την πόλη κάθε τόσο. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μία συνεννόηση με τους συνδημότες μας, μία συνεννόηση με τους συμπολίτες μας. Θέλουμε να βγούμε και επικοινωνιακά με αυτό το σκοπό για να τους κάνουμε κοινωνούς των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε, γιατί τα μέσα που διαθέτει ο Δήμος στην κατάσταση που έχει κληρονομήσει η νέα διοίκηση το Δήμο, δεν υπαρκεί, ξέρετε, απλά η δικιά μας η δουλειά για να καθαρίσει την πόλη. Ναι. Πρέπει δουλειά. Και ο κόσμος να βοηθήσει, συμμετάσχει, να καταλάβει ότι πρέπει να υπάρχει ένας, ας το πω, αστικός κώδικας συμπεριφοράς, ώστε να μπορέσουμε όλοι μαζί να αλλάξουμε την πόλη. Γιατί αυτό... η πόλη έχει πολύ κατρακυλήσει τα τελευταία χρόνια. Αυτό πρέπει να το κάνετε όμως με αυτό πρέπει να το κάνουμε άμεσα, γιατί θέλουμε να κάνουμε κοινωνούς των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε τον κόσμο. Και αυτό το σκοπό έχει, ας πούμε, και απευθείας μετάδοση του Δημοτικού Συμβουλίου από τη Δημοτική Τηλεόραση. Ναι. Γιατί θέλουμε ο κόσμος να ενημερώνεται πραγματικά για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Η οικονομική κατάσταση δεν είναι καθόλου καλή γενικότερα της Ελλάδος και ειδικότερα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Και για να μπορέσει η πόλη να μαζευτεί, χρειάζεται η βοήθεια και η σύμπραξη όλων. Ναι, αυτό είναι πολύ σωστό που λέτε και έτσι πρέπει να γίνει. Αλλά πρέπει να αρχίσετε καταρχήν από τα σχολεία, από τα γυμνάσια, από τα πανεπιστήμια, από τους αθλητικούς φορείς, από τους εργαζόμενους, από τα κόμματα. Δεν μπορεί δηλαδή το κάθε κόμμα που θέλει να κάνει μια διαδήλωση, να κλείνει μια ολόκληρη πόλη. Ξέρετε, αυτό είναι η κατάρα του ελληνισμού. Mm. Δηλαδή δεν το έχω συναντήσει ποτέ. Ποτέ μου στη ζωή μου. Σχεδόν γυρίσαμε όλοι μας, οι νεοέλληνες τουλάχιστον. Όλοι πρώτα μάθαμε την Ευρώπη και την Αμερική και μετά μάθαμε τη χώρα μας. Αλλά θέλω να πω ότι όλοι έχουμε ήδη βγει έξω και έχουμε δει. Και πουθενά δεν είδαμε αυτή την κατάντια σε μια εκδήλωση διαμαρτυρίας και οτιδήποτε να κλείνει μια ολόκληρη πόλη, γιατί. Έτσι, ο άλλος, κάποιος λέει, ναι, δεν έχουμε και μια απεργία, όπως λέμε, να ρίξουμε ένα χορό και να ξεσκάσουμε. Έτσι και αυτοί και κλείνουν την πόλη. Και καταστρέφουν πολλά πράγματα. Άκη, να κάνω διάλειμμα. Πάμε. Να κάνουμε ένα διάλειμμα και αμέσως μαζί, κυρίες και κύριοι.